και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική της Summer Development League, οι Crashers αντιμετωπίζουν τους Chicago Bulls και έχουμε και ένα λάθος νωρίς. Τον προς πίσω μπερδεύτηκε ο παίκτης των Crashers. Κατοχή έτσι είναι για τους Chicago Bulls. Τελικά η μπαλά είναι για τους κόκκινους. Οι Crashers από τη μία με ρεκόρ 2-1 στην σεζόν. Κόντρα στους Crashers οι οποίοι μετρούν μία νίκη. Κόντρα στους Chicago Bulls, με συγχωρείτε, που μετρούν μία νίκη και δύο ήττες. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Δούβρης, Παλτατζίδης, Ζουγανέλης, Κατσαρός και Κόνστας ξεκινούν για τους σημερινούς γηπεδούχους. Ενώ για τους Chicago Bulls έχουμε Ανδρέα Κορφινόπουλο, Δευτέρη Κορφινόπουλο, Ρούσο Σπυρόπουλο και 30 Φιλιδί. Ενώ η λήξη προχωρούν στις επίθεσεις των κόκκινων. Στην επίθεση λοιπόν οι Crashers, τον Ζουγανέλη. Πήρε ο Βαλτατζίδης, θα πάρει και το πρώτο τρίποντο. Είναι άστοχο, μαζεύουν οι κόκκινοι. Κορφινόπουλος παίξε απέναντι με τον Σπυρόπουλο. Εκτελεί και αυτός για τρεις, ούτε τώρα θα έρθει το πρώτο καλάθι. Παραμένει έτσι το 0-0, Κόνστας αφήνει τον Ζουγανέλη για να αναλάβει αυτό το κατέβασμα. Βαλτατζίδης, Κόνστας, μπαλά έξω. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κόνστας θα εκτελέσει από μακριά. Δεν είναι καλό το σούτ του. Θα είναι εκτός η μπαλά. Συνέχεια στο παιχνίδι με Σπυρόπουλο. Μακρινή πάσα, πέρασε. Σταμάτησε όμως ο Κατσαρός, αυτός ακούμπησε τελευταίος. Ρούσος αφήνει χέρι με χέρι στον Λευτέρη Κορφινόπουλο. Ψάχνει λύση στα 7 δευτερόλεπτα. Τελευταίος ακούμπησε ο 30 Φιλίδης, γι' αυτό και κατοχή περνάει στα χέρια των Crashers. Αρκετά τα λάθη σε αυτό το ξεκίνημα, σε αυτό το 1,5 λεπτό που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής. Κόνστας θα περάσει ανάμεσα από δύο, θα φτάσει κοντά, θα το χάσει όμως. Λίγε και αυτή η άμυνα στον Bullshit. Μαλά στον Σπυρόπουλο. Ο ίδιος μαζεύει. Ένα δίποντο από το πλάι, πρώτο καλάθι για Χειρός, Λευτέρη Κορφινόπουλου, 0-2. Σπάνε το ρόδι λοιπόν οι κόκκινοι. Εσπίση του Παλτατζίδη. Πήρε κοντά ο Δούβρης, η μπαλά στα αριστερά, Ζουγανέλης όμως θα χάσει την μπαλά μέσα από τα χέρια του. Διορθώνει ο Παλτατζίδη στην συνέχεια. Παίρνει τα βήματα, έψαξε μία πάσα, δεν πέρασε. Μπαλά έξω στον Ζουγανέλη, τρίποντο από εκείνον, άστοχο. Παραμένουν στο 0 οι Crashers. Δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν το πρώτο τους καλάθι. Κορφινόπουλος σε χέρι με χέρι στον Σπυρόπουλο. Υπάρχει φάουλ χαμηλά, δεν μετράει το καλάθι. Την επαναφορά ο Σπυρόπουλος άφησε στον Κορφινόπουλο. Ναι, ήταν καλή η πάσα του, έγινε το κλέψιμο. 2-1-2 ενός τώρα στην άλλη πλευρά. Παλτατζίδης μπερδεύτηκε εκεί στην πάσα. Κατάφερε όμως να βρει τον Ζουγανέλη και αυτός θα πετύχει και το πρώτο καλάθι για τους Crashers. Βρίσκουν την λύση και οι γηπεδούχοι για το 2-2. Απέναντι στον Τριανταφυλλίδη. Καστή πάσα για τον Ρούσο. Βρέθηκε κάτω από την ρακέτα. Κορφινόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως. Θα το χάσει. Θετικό rebound. Δεύτερη ευκαιρία και καλά για τον Χειρός Ρούσου. 2-4. Έχουμε πόδι. 14 δευτερόλεπτα έτσι το ρολόι. Ανέφεραν οι γηπεδούχοι με τον Κόνστα.
επιστρέψιμο από τον Τριανταφυλλίδη. Βρήκε και την πάσα Γκολφινόπουλος, θα τελειώσει άταλα. Μάζεψε όμως στην συνέχεια ο Σπυρόπουλος, βγήκε στη γωνία. Πίσω από την γραμμή θα εκτελέσει, δεν θα το βάλει ο Παλτατζίδης τώρα. Στην άλλη πλευρά τα κάνει όλα μόνος του, θα τελειώσει τη φάση για το 4-4. Πρώτο καλάθι και για τον Παλτατζίδη. Ανδρέας Γκολφινόπουλος, τον Τριανταφυλλίδη και αυτός. Σειρά του στα αριστερά, Γκολφινόπουλος και πάλι Σπυρόπουλος τώρα. Σηκώνεται για δύο, η μπάλα στο σίδερο. Θετικό rebound κι άλλο από τον Ελευθέρη Γκολφινόπουλο, έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή είναι για τους Chicago Bulls. Τώρα το κατάλαβαν οι φιλοξενούμενοι, γι' αυτό και επιστρέφουν και πάλι στην επίθεση. Και ο Γκολφινόπουλος έχει τον Κόνστα πάνω του. 3 δευτερόλεπτα. Λάθος λοιπόν με τους κόκκινους, η κατοχή τώρα θα περάσει στους Crashers. 5,5 λεπτά ακόμα για το φιναλέ. Πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ στο 4-4. Βαλτατζίδης. Ντούβρης. Κόνστας χωρίς κάποιον πάνω του, με τη βοήθεια του ταμπλό θα βάλει μπροστά τους κυπεδούχους. 6-4. Για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι οι Crashers παίρνουν το προβάδισμα. Το σκέφτηκε, το πήρε τελικά και το έβαλε. Γιαννούλης. 6-7. Βαλτατζίδης στην γωνία. Μάζεψε ο Ζουγανέλης, πρώτο του αντιπάλου του. Μπαλά. Στα χέρια. Καραβελά, ο οποίος βρίσκονταν στον πάγκο. Παραμένει το 6-7. Συνέχεια με τον Σπυρόπουλο. Υπάρχει φάουλ. Μακριά από την μπάλα, από τον Δούβρη έχει γίνει. Γιαννούλη στα δεξιά στον Σπυρόπουλο. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Υπάρχει φάουλ από τον Δούβρη, ο οποίος διαμαρτύρεται. Τα λέει τον ρέφερι. Αυτό είναι και το δεύτερο δικό του. Υπάρχει ένα θερματάκι τώρα για την γραμματεία. Τρίτο φαουλ τελικά για τον Δούβρη, όχι δύο. Μπαλά έξω στον Σπυρόπουλο. Καλή άμυνα του Κόνστα, πετάει εκτός την μπάλα στα 9 δευτερόλεπτα. Έχει σταματήσει το ρολόι για τους κόκκινους. Ενώ τώρα γίνεται και μια διακοπή στο Γιάννουλης να βγάλει ένα σταυρό που φοράει στο λαιμό. Επιστρέφει και πάλι για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ανέφεραν λοιπόν οι Chicago Bulls. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Έκλεψε ο Κόνστας. Έχει για βοήθεια και τον Καράμπελα. Προτιμάει να πάει μόνος του. Υπάρχει φάουλ τελικά που έχει γίνει από τον Γκολφινόπουλο. Τον Ανδρέα Γκολφινόπουλο. Είναι και το πρώτο ομαδικό των κοκκινών.
Έξω πρώτη βόλη. Δεν αλλάζει το 6-7. Ανοίγει την δεύτερη ο Κόνστας. Έτσι το προβάδισμα παραμένει στα χέρια των Chicago Bulls. Σπυρόπουλος πάει από τα αριστερά. Βολφινόπουλος σηκώνεται. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Δεύτερη ευκαιρία και τρίτη. Μαζεύει ξανά ο Ρούσος. Βολφινόπουλος στο σουτ. Ούτε τώρα. Πανωτές χαμένες ευκαιρίες των κόκκινων. Όπως απανωτά είναι και τα επιθετικά rebound που έχουν πάρει μέχρι στιγμής στις Chicago Bulls. Σπυρόπουλος φτάσε κοντά, δεν μπόρεσε να τελειώσει καλά τη φάση. Καθαρίζει ο Καράμπελας. Μπάλα στον Κόνσταν. Υπάρχει ένα θέμα με το χρονόμετρο. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Συνέχεια στην δράση με τον Κόνστα. Παίρνει το τρίποντο αμέσως. Στόχισε, παρέμεινε έτσι το 6-7. Σπυρόπουλος. Αμέσως ο Γολφινόπουλος και το σουτ. Με ευκαιρία με τον Λευτέρη Γολφινόπουλο. Αστοχή και εκείνος. Υπάρχει σφύριγμα. Φαουλ που έχει κάνει ο Κατσαρός. Είναι και το τέταρτο. Ομαδικό των Κράσερς θα περάσει εκτός τώρα ο Κατσαρός. Στην θέση του ο Κουτσο Δημητρόπουλος. Η επαναφορά έφερε την μπάλα στα χέρια του Γκολφινόπουλου. Δεν μπορούσε εκείνος να φέρει κάτι καλό. Άζωσε ο Παλτατζίδης. Κόντας, μπήκε χαλάρα στη φάση. Έχασε την μπάλα στην συνέχεια. Θα τον ακολουθήσει ο Λευτέρης Γκολφινόπουλος. Σπυρόπουλος. Βάζει ταχύτητα, κλείνει όμως ο διάδρομος. Βαλτατζίδης παίζει καλή άμυνα, διόρθως όμως ο Σπυρόπουλος. Ο Ρούσος κάνει κακό τελείωμα. Ανάποδο λέει από τον ίδιο, ούτε τώρα θα έρθει στο καλάθι και ο Κούτσο Δημητρόπουλος κερδίζει το φάουλ. Αλλαγές τώρα. Για τους Κράσες αλλαγή βασικά ο Κόνστας πέρασε εκτός και στο μάτς πέρασε ο Αραπαντώνης. Ο Δανέλης άφησε στον Καραμπελά. Καραμπελά στον Παλτατζίδη. Ένα σούτ από την κορυφή, εύστοχο ο Καραμπελά στο βάζει. 9-7. Νωρίτερα ο Γιαννούλης είχε πετύχει το τελευταίο καλάθι που είχαμε δει. Πάλι πίσω από τα 75, απαντάει τον Καράμπελας για το προβάδισμα 2 πόντων των γηπεδούχων. Σπυρόπουλος προσπαθεί να βρει κάποια επιλογή. 2 δευτερόλεπτα, 1. Υπάρχει φάουλ χαμηλά στο 1 δευτερόλεπτο, γι' αυτό και βλέπετε τον Κούτσο Δημητρόπουλο να τραβάει τα μαλλιά του. Αυτός εκεί που είχε φτάσει η επίθεση, λίγα πράγματα μπορούσε να πετύχει ο Σπυρόπουλος. Τώρα του δώσε δωράκι 2 βολές. Ενώ έχουμε και αλλαγή για τους κόκκινους. Ο Ανδρέας Κουλφινόπουλος πέρασε εκτός. Φέρνει εδώ το νούμερο του παίχτη που μπήκε μέσα για τους φιλοξενούμενους. Ο Σπυρόπουλος βάζει την πρώτη βολή, 9-8. Ετοιμάζεται και για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή για την ισοφάριση, 9-9. Ζουρανέλης. Καραμπελάς που την κορυφή θα εκτελέσει. Αραπαντώνης και αυτό μέσα.
περάσει πίσω από τα 6.75 Crashers για να διατηρήσουν το προβάδισμα. Από τα δεξιά τώρα μια εκτέλεση με το ένα χέρι, Γιαννούλης μαζεύει και άφησε δεξιά. Μαζεύσε ο Ρούσος. Βάλα στην γωνία, Σπυρόπουλος προσποιήθηκε. 4 δευτερόλεπτα, 3 θα εκτελέσει υπό πίεση. Μαζεύει ο Αραπαντώνης. Πίεση ψηλά τώρα από τους κόκκινους. Ζουγανέλης πέρασε το κέντρο. Βαλτατζίδης δεν διστάζει να το πάρει και θα το βάλει κιόλας. 15-9. Τα τρίποντα συνεχίζονται από τους γηπεδούχους. Διαφορά στο σύν 6 και έχουμε για time out για τους Chicago Bulls. Συνέχεια στην έδρα, 47 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Σπυρόπουλος. Μολφινόπουλος με τον Μπαλτατζίδη, θα βρεθεί στο έδαφος ο παίκτης των κόκκινων. Μπαλτατζίδης έχει κάνει το φάουλ και έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά, υπερθυμίζω, για τους Crashers. Γι' αυτό και ο Λευτέρης Γκολφινόπουλος θα οδηγηθεί στην γραμμή για δύο βολές. Από την άλλη κοκκινή έχουν δύο φάουλ να δώσουν μέχρι στιγμής σε αυτά τα 38 δευτερόλεπτα που απομένουν στην περίοδο. Μέσα η πρώτη βολή. Για την δεύτερη θα την βάλει και αυτή. 15-11. Μαντατζίδης σώθηκε η κατοχή. Γανέλης βάζει ταχύτητα. Κάει την μπάλα από τα χέρια του, μάζεψε ο Σπυρόπουλος, μια επίθεση 19 δευτερολέπτων. Στέκεται για 2, το χάνει Καράμπελας. Έτσι η τελευταία επίθεση περνάει στα χέρια των Crashers. Ο Γανέλης πιέστηκε, υπάρχει φαούλ από τον Γιαννούλη. Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους κόκκινους. Βαλτατζίδης. Καράμπελας, 2 δευτερόλεπτα, 1 τρίποντο, άστοχο. Δεν προλάβαινε νομίζω να εξέλεξε ο Βαλτατζίδης, δεν πήγε κάποιο καλά. Στο φινάλ λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου με το σκορ στο 15-11. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο του ματς. Μπροστά η σημερινή γηπεδούχη, οι Crashers. Προηγούνται στο σκορ με 15-11. Είναι και στην επίθεση τώρα με τον Καράμπελα. Ο Δημητρόπουλος προσπαθεί να κρατήσει. Τον έκλεισαν όμως τρεις κόκκινες φανέλες και ο Σπυρόπουλος φεύγει στον εφηδιασμό. Μπήκε δυναμικά ο Κόνσε στην άμυνα, δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Και έτσι έχουμε καλά δύο φαουλ τώρα, 15-13. Με τη βολή του τώρα ο Σπυρόπουλος μπορεί να πάει την διαφορά στον ποντό. Υψηλότερα για να μαζέψει ο Κουτσοδημητρόπουλος. Καράμπελας στον Ζουγανέλη. Χέρι με χέρι στον Κόνστα. Κατά την μπάλα, δεν πήγε το καλάθι, υπάρχει όμως φαουλ στον Αντρέα Κορφινόπουλο. Πρώτο μαδικό και για τους Chicago Bulls. Βολές τώρα για τον Κόνστα. Χάνει την πρώτη. Θα βάλει την δεύτερη. 16-13. Ανταφυλίδης. Ορφινόπουλος. Άξε.
Μουζακίτη, μπαλά στην γωνία. Πάλι ο Μουζακίτης δεν μπορεί να υποδεχτεί καλά την πάσα του Βρανά. Δεν γλίτωσαν στο λάθος οι κόκκινοι. Κόνστας αργά αργά κατεβάζει, χωρίς κάποια πίεση πάνω του. Θα γυρίσει ωραία, πάει μέχρι το τέλος, υπάρχει φάουλ και καλάθι. Και το πανηγυρίζει και ένας δεόντος. 18-13. Και πάλι θα βρεθεί στην γραμμή των βολών. Για μία βολή αυτή τη φορά θα την βάλει. Για το 19-13. Στο συν 6 πλέον οι Crashers. Δύο Σπυρόπουλος, το rebound στα χέρια του Κόνστα, καράμπελα στα μαζέψει. Γίνει το λάθος τελικά. Πίεση του Σπυρόπουλου απέφερε καρπούς. Ανάς από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Σπυρόπουλος και πάλι και αυτός θα αστοχίσει. Γρανέλης. Ρέμε τώρα κάπως την κατάσταση. Καράμπελας παίρνει στα δεξιά. Θέλει να παίξει με τον Ζουρανίλ, το κατάλαβε ο Τριανταφυλλίδης. Στα 6 δευτερόλεπτα πλέον το ρολόι για την επίθεση των γηπεδούχων. Πάρει φάουλ τον Γκολφινόπουλο. Είναι το τρίτο που κάνει η Σικάγο Μπούλσιτ στην δεύτερη περίοδο. Με τον Ρούσο τώρα να επιστρέφει, παίρνει τη θέση του Ανδρέα Γκολφινόπουλου. Κόνστας πανέφερε εκεί με ωραίο στυλ. Τρίτη πάλι την μπάλα στα χέρια του, σκοράρε μπροστά από δύο. 21-13, ο Κόνστας είναι ο πρωταγωνιστής της τελευταίας φάσης για τους γηπεδούχους. Είναι και αυτός που ανεβάζει και τη διαφορά στους 8 πόντους πλέον. Πιέζεται από τον Τζουγανέλη ο Τριανταφυλλίδης. Ζακίτης θα μπερδευτεί, θα κάνει μεταφορά. Δυσκολεύονται αρκετά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου οι κόκκινοι. Έχουν μείνει κολλημένοι στους 13 πόντους. Ξεκίνησαν με έναν δίπολο του Σπυρόπουλου την περίοδο. Αλλά έχουν μείνει κολλημένοι εκεί πέρα. Από την άλλη, ένα σερί 6-0. Οι Crashers, το οποίο δεν θα σταματήσει τώρα από την προσπάθεια του Βρανά. Καράμπελας, Ζουγανέλη, ο Δημητρόπουλος ύψωσε, κατάφερε όμως να κλέψει ο Σπυρόπουλος. Ξεχνάει πίσω την μπάλα, ο ίδιος θα μαζέψει και θα αφήσει στον Ρούσο από κοντά, δεν θα σκοράρει. Χαμένη και αυτή η ευκαιρία. Πίεση όλο το γήπεδο τώρα από τους κόκκινους, καταφέρει όμως να τη σπάσει ο Ζουγανέλης. Θα φτάσει και μέχρι το τέλος, παίρνει και το φάουλο από τον Μουζακίτη. Ο Ζουγανέλης στη γραμμή των βολών τώρα, ενώ επιστρέφει ο Παλτατζίδης για τους Crashers, όπως και ο Λευτέρης Γκολφινόπουλος για τους Chicago Bulls. Και θα βάλει την πρώτη βολή. Έξω και η δεύτερη. Τριανταφυλλίδης. Πάνω του Γιώκος ο Κουτσοδημητρόπουλος, υπάλληλα στον Βρανά. Ο Ρούσος γύρισε ωραία, δεν το βάλε. Μάζεψε ο Γκολφινόπουλος, αυτός αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 21-15. Μετά από πάρα πολλή ώρα βρίσκουν τον δρόμο προς το καλάθι κόκκινη. Και έχουμε διακοπή για time out.
25 και 19 ακόμα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο εδώ στο Σπάρτακο. Στο 21-15 λεπτά τώρα το σκορ. Ο Καράβελας. Ο λάθος, Σπυρόπουλος. Γιαννούλης. Δίνει την πάσα. Βάλε δύσκολα στον εαυτό του εκεί για να χάσει την ισορροπία του. Η πάσα δεν ήταν και καλή για τον Γκολφινόπουλο. Έτσι τώρα οι Κράσερς είναι στην επίθεση με τον Μπαλτατσίδη. Καράμπελας θα γυρίσει. Κάνει βήματα. Το ένα λάθος μετά το άλλο στις τελευταίες φάσεις. Η κατοχή είναι για τους Chicago Bulls. Σπυρόπουλος κλασικά οργανώνει για τους κόκκινους. Γολφινόπουλος το θέλει αυτό το σουτ. Ίσα ίσα βρήκε ο Στεφάνη μπάλα. Σπυρό Καράμπελας τώρα. Καλτατζίδης. Στο έδαφος ο Γιαννούλης. Καλτατζίδης θα αφήσει παρά στο καλάθι. 23-15. Σπυρόπουλος φτάσε και μέχρι το τέλος, δεν πήγε το καλάθι. Μαλτατζίδης. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά για τους Κράσερς. Δεν θα το εκμεταλλευτούν. Καρανάς γυρίζει. Μαλτατζίδης ο Σπυρόπουλος. Φύνει έξω. Γιαννούλης θα πετάξει την μπάλα. Ο Δημητρόπουλος δεν μπορούσε να μαζέψει το rebound. Η κατοχή είναι για τους Chicago Bulls. Κρατάει. Καράμπελας βάζει τα χέρια του στη μπάλα. Έχει επιλογές για πάσα. Επιλέγει τον Μπαλτατζίδη. Κατευθείαν αυτός θα τελειώσει τη φάση. Πολύ όμορφη κίνηση. 25-15. Στο συν 10 πλέον οι Crashers. Μια πρώτη φορά διψήφιο νούμερο στην διαφορά. Θα μειώσει ο Γολφινόπουλος. Ρανάς. Κλείνεται από δύο, βρήκε την πάσα για τον Ρούσο. Μπαλά έξω, Γιαννούλης θα επιχείρησε ένα τρίποντο, δεν είναι καλό. Καταλήξει έρμπολ. Δέκα, τέσσερα, το επιμέρους σκορ μέχρι στιγμής σε αυτά τα 7 λεπτά που έχουμε παίξει στην δεύτερη περίοδο. Κόνστα σε μια δύσκολη προσπάθεια. 27-15. Βρανάς. Βγαίνει πάνω του ο Κόνστας, η μπάλα στα αριστερά. Προσπίση του Ρούσου. Θα σηκωθεί καθαρή άμυνα από τον Κούτσο Δημητρόπουλο και μάλιστα τελευταίος ακούμπησε και ο Ρούσος. Έτσι η μπάλα είναι για τους Crashers. Έχουμε και time out τώρα για τους Chicago Bulls. Κάτι λιγότερο από 2,5 λεπτά μας απομένουν ακόμα για το ημίχρονο. Στο 27-15 έχουν καταφέρει πλέον να ξεφύγουν οι Crashers, οι οποίοι επιθετικά δείχνουν να βρίσκουν περισσότερο με περισσότερη ευκολία λύσεις για να σκοράρουν στην αντίπαλη ρακέτα. Σε αντίθεση με τους Chicago Bulls, οι οποίοι δεν μπορούν να ξεκλειδώσουν καλά την άμυνα των αντιπάλων τους, δεν βρίσκουν καλά συνεργασίες και έχουν δείξει να δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην δεύτερη περίοδο, στην οποία και η διαφορά έχει ανοίξει κιόλα σε διψήφιο νούμερο. Στην γραμμή τώρα ο Κατσαρός για τους γηπεδούχους, έτοιμος για τις δύο βολές του. Έξω η πρώτη. Πέντε.
Σπυρόπουλος. Κάνει το βηματάκι πίσω. Είναι το σούτ, δεν το βάλε. Μαζέψε όμως ο Γολφινόπουλος. Θα επιχειρήσει και αυτός από μέση απόσταση. Ευστοχή. 28-17. Καράμπελας. Αυσή στον Κόνστα. Εκτελεί για 3. Εύστοχος. 31-17. Σπυρόπουλος. Κόνστας απλώνει το χέρι του. Κάνει μόλις το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων σε αντίθεση με τα ομαδικά των Chicago Bulls, τα οποία έχουν φτάσει στα 5 πλέον. Σπυρόπουλος στην επαναφορά. Πήρε ο Ρούσος. Προσπαθεί και η κόντρα στον Κούτσο Δημητρόπουλο. Βρήκε το χέρι του αντιπάλου του ο ψηλός των Κράσερς. Και τον στέλνει στην γραμμή τώρα για 2 βολές. Φτάνοντας παράλληλα και το τρίτο ομαδικό. Στην πρώτη βολή του Ρούσος, 31-18 το σκορ. Μπαίνει και βγαίνει η δεύτερη. Ο Δημητρόπουλος είναι εκεί για να καθαρίσει το rebound. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια τώρα στον Καράμπελα. Κόνστας. Παλτατζίδης. Στον Καράμπελα και πάλι. Ο ίδιος θα πάρει το τρίποντο μπροστά από τον Γολφινόπουλο, θα το βάλει. 34-18. Να αρχίσει και μπαίνουν και τα τρίποντα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ξεφεύγουν πλέον. Στους 16 πόντους. Μαζεύει τώρα ο Καράμπελας μετά από μια ακόμα πετυχημένη άμυνα. 30 δευτερόλεπτα ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Του δίνει το σουτ, θα το πάρει ο Παλτατζίδης. Δεν θα το βάλει. Μια επίθεση τώρα για τους Chicago Bulls. Τσεκάρει και το ρολόι ο Γκολφινόπουλος. 12 δευτερόλεπτα. Σπυρόπουλος στα 8. Πάει από τα αριστερά. Βρίσκει στόχο. 34-20. Δεν βλέπω από τον Παλτατζίδη να βρει κάποιο σουτ. Να λοιπόν το ημιχρόνο με το σκορ 34-20. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο πίσω του Σπάρτακου. Ξεκίνησε και το δεύτερο ημιχρόνο. Καραστρές προηγούνται με διψήφια διαφορά κιόλας, το σύν 14 πλέον βρίσκονται οι γηπεδούχοι. 34-20 το σκορ. Κόνστας διεκδικήσε με μπάλα. Λίγωσαν το λάθος οι γηπεδούχοι. Παλτατζίδης θα εκτελέσει, θα το χάσει. Μέσα, καλάθι και φάουλ. Πάει στην γραμμή και για μια βόλη ο Παλτατζίδης. 36-20 πλέον το σκορ. Πάει ο Σπυρόπουλος, με συγχωρείτε, 34-22. Δεν ξέρω να μετράει το καλάθι. Με μια βόλη είναι, 34-22. Τελεί και την βολή του, θα την βάλει. 34-23. Κόνστας. Πέρα
πέρασε, έφτασε κοντά, σκόραρε κιόλας 36-23. Ο Κόνστας, ένας από τους πιο δραστήριους παίκτες του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Έχει δώσει αρκετές λύσεις εξαιρετικά στους Κράσερς. Τρίποντο του Τριανταφυλλίδη, όχι εύστοχο. Και τον Μπαλτατζίδης. Πέρασε η πάση, έγινε το κλέψιμο από τον Κολφινόπουλο και υπάρχει και φάουλ. Το έχει κάνει ο Αραπαντώνης, ο οποίος αμέσως έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Τριανταφυλλίδης. Ο Μουζακίτης, Κολφινόπουλος στον Αντρέα τώρα. Το ύψος των βολών, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Ο Μουζακίτης, το σαν ελαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Κρατάει, πέφτει πάνω του Μουζακίτης. Ο Σπυρόπουλος κατάλαβε την πάσα. Έκλεψε και θέλει να φύγει τώρα στην άλλη πλευρά. Βαλάει την μπάλα, υπάρχει φάουλ. Χαμηλά, όπως λένε οι διαιτητές. Δύο βολές ζήτησε ο Σπυρόπουλος. Αλλά οι διαιτητές του λένε ότι έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Αυτό είναι και το τρίτο ομαδικό των γηπεδούχων. 3-0 τα ομαδικά μέχρι στιγμής. Σε αυτά τα 2 και κάτι λεπτά που έχουμε παίξει στην τρίτη περίοδο. Σπυρόπουλος χείρισε την πάσα, νομίζω θα μπορούσε να εκτελέσει και ο ίδιος. Δεν του βγήκε σε καλό τελικά αυτή η επιλογή. Μπαλτατζίδης ύψωσε, Κώστας πήρε. Βρήκε και λίγο χώρο και εκτέλεσε κιόλας κερδίζοντας και το φάουλ. Ξακολουθεί να είναι πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι του ο Κώστας. Καλός και αποτελεσματικός πάνω απ' όλα. Ανεβάζει πλέον το σκορ στο 38-23. Και έχει και δικαίωμα για μια βολή. Ο Ζουγανέλης εντωμεταξύ επέστρεψε, όπως και ο Βράνας για τους κόκκινους. Αστόχησε στην βολή, κατοχή είναι για τους Chicago Bulls. Με Τριανταφυλλίδη αυτού στον Σπυρόπουλο. Ωραία αυτό ο σερβίρι στον Βρανά. Κατσαλό το τελείωμά του. Μια ευκαιρία με Σπυρόπουλο. Δυναμικά εκεί στην άμυνα μαζί του Αραπαντώνης. Κώστας θα πίσω από την πλάτη, εξαιρετική. Κάνε βήματα όμως στην συνέχεια ο Δουβρής. Παναφορά έφερε την μπάλα στον Σπυρόπουλο. Θέλει να πάει στερασμένα με τον Δούβρη. Ο Κώστας εκεί βρήκε το χέρι του αντιπάλου του. Και έχουμε και το τέταρτο ομαδικό για τους Κράσερς. 4-1 τώρα τα ομαδικά. Και βολές επίσης για τον Σπυρόπουλο. Μέσα η πρώτη για το 38-24. Μέσα και η δεύτερη. 38-25. Σουρανέλης. Μπάλα στον Καθαρό. Τον Κολφινόπουλο πάνω του και η άμυνα των φιλοξενούμενων. 3-2 τώρα στην επίθεση. Προτιμάει το τρίποντο ο Σπυρόπουλος και πολύ καλά κάνει. 38-28. Και πάλι ο ίδιος θα δώσει σκορ στους φιλοξενούμενους. Δείχνει και την διαφορά στους 10 πόντους πλέον.
Γιαννέλης στα δεξιά. Ο Κατσαρός, ο οποίος θέλει να κάνει την περιστροφή. Ο Δούβρης είναι, με συγχωρείτε. Βγήκε το καλάθι τελικά για το 40-28. Τριανταφυλλίδης. Πήρε στα δεξιά ο Βρανάς. Μακρινή πάσα πέρασε και βρήκε χώρο για να εκτελέσει για τρεις. Ο Σπυρόπουλος θα το βάλει και αυτό ο ίδιος. 40-31. Ο Σπυρόπουλος προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του. Με αυτά τα τρίποντα μειώνει σε 9 και έχουμε και time out για τους Crashers. Στο μείον 9 πλέον έχουν καταφέρει να πλησιάσουν οι Chicago Bullshit. 40-31 το σκορ. Κράσος τώρα στην επίθεση με τον Ζουκανέλη, αφήνει στον Καραμπέλα. Εξαιρετική πάσα για τον Δούβρη, θα την εκμεταλλευτεί στο έπακρο. 42-31. Πήρε και το φάουλ ο Δούβρης, αλλά όλα τα λεφτά ήταν η assist του Καραμπέλα, ο οποίος τρύπησε την άμυνα των φιλοξενούμενων. Έτοιμος και για την συμπληρωματική βολή του ο Δούβρης. Θα την βάλει και αυτή για το 43-31. Σπυρόπουλος ξεχασμένος εκεί. Ο Βρανάς δεν μπορεί όμως να μαζέψει την μπάλα από την πάσα του Σπυρόπουλου. Αυτή έτσι η ευκαιρία. Γρανέλης. Άφησε δίπλα του τον Αραπαντώνη. Καράμπελας και πάλι Αραπαντώνης. Βλέπει ότι είναι μόνος του, που επιχείρει ένα σουτ. Δεν θα το βάλει, μαζέψε ο Γκολφινόπουλος. Σπυρόπουλος. Τελεί για 3, μέσα. 43-34. Στους 9. Και πάλι διαφορά. Και πάλι με τον Σπυρόπουλο να σκοράρει για τους Chicago Bullshit. Σουγανέλης. Είναι στον Καράμπελα. Τζο Δημητρόπουλος στα 5. Βλέπει το κόψιμο του Καράμπελα. Καλή άμυνα προστιγμένα από τους κόκκινους. Κουτσο Δημητρόπουλος πετάει όπως όπως για να προλάβει το ρολόι. Δεν κατάφερε να πετύχουν κάτι τώρα οι Crashers. Chicago Bulls στην επίθεση μπορούν να μειώσουν κι άλλο. Σπυρόπουλος και αυτό, και αυτό μέσα. Τους παίρνει από το χέρι ο Σπυρόπουλος. Επιχαίνει το ένα τρίποντο μετά το άλλο. Διαφορά πλέον στους 6. Και έχουμε νέο time out για τους Crashers. Στο 43-37 έχουν μειώσει πλέον οι Chicago Bullshit. Με τον Σπυρόπουλο να έχει ζεσταθεί για τα καλά και να φέρνει τώρα την διαφορά στους 6 πόντους. Ζουγανέλης τώρα για τους Crashers. Κουτσο Δημητρόπουλος με τον Ρούσο που στην πλάτη του. Θα τον περάσει, θα φτάσει και μέχρι το καλάθι. 45-37. Τελευταία 4 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Ρούσος, Σιψόνι, ο Σικαλά μάζεψαν τον Κυπεδούχη με τον Καράμπελα τώρα να κατεβάζει. Βαλτατζίδης, υπάρχει σφύριγμα, έχει πατήσει γραμμή. Δεν μετράει έτσι το καλάθι. Πήγε στράφη η προσπάθειά του. Τριανταφυλλίδης επαναφέρει για τον Βρανά. Βρανάς κρατάει, θα πάρει και το δίποντο. Θα βάλει και το καλάθι. 45-39, μειώνουν και πάλι στους 6 οι Chicago Bulls. Γανέλης στον Μπαλτατζίδη. Βάλε, έφτασε στον Δούβρη. Γυρίζει από κοντά, δεν το βάζει, παλεύει ο Κουτσο Δημητρόπουλος. Θα γίνει και της τελικά. Κλείνεται στην γωνία, πετάει έξυπνα την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου του. Και έχουμε 6 δευτερόλεπτα τώρα για τους Crashers. Πήρε ο Μπαλτατζίδης στα 5. 3 δευτερόλεπτα, 2. Πολύ καλή άμυνα από τον Σπυρόπουλο. Που θα πάρει τώρα κιόλας. Φύγει στην άλλη πλευρά, πατάει γερά, το βάζει. 45-41. Πάρα πολύ καλό Σπυρόπουλος και στην άμυνα και στην επίθεση εδώ.
και διαφορά πλέον στους 4. Γρανέλης. Καράμπελες αύσης στον Παλτατσίδη. Βγαίνει πάνω το Βρανάς. Αφήνει να τον δυσκολέψει, του κάνει το φάουλ όμως. Και είναι και το τρίτο τον Chicago Bulls. Παλτατσίδης κρατάει και οργανώνει και όλα στην επίθεση για την ομάδα του. Πάει από τα αριστερά. Βρανάς έχει αναλάβει και το μαρκαρισμά του. Έχει τελειώσει όμως ο χρόνος προτού να προλάβει να εκτελέσει ο παίκτης των Crashers. Κόλλησε εδώ η επίθεση των γηπεδούχων και έτσι έχουν ευκαιρία τώρα οι Bullshit να πλησιάσουν κι άλλο. Καταφυλίδης άφησε στο Σπυρόπουλο. Κάνει τις τρίπλες. Βρήκε και ωραία πάσα του στον Τριανταφυλίδη. Δεν είναι καλό το σούτ του. Νομίζω φοβήθηκε και από την άμυνα του Ζουγανέλη. Ζουγανέλης. Στα δευτερόλεπτα Κόνστας θα επιχειρήσει ένα σουτ. Νομίζω δεν είναι και οι καταλληλότερες προϋποθέσεις για να το πάρει εκεί. Μαζεύουν όμως και πάλι Crashers. Θέλει να έχει χτυπήσει ο Κόνστας. Ο Δημητρόπουλος πέρασε ανάμεσα από δύο, δεν θα το βάλει. Ο Ρούσος. Βρανάς τώρα. Γύρω του, βρήκε τον Κολφινόπουλο, κακό το δίποντο. Ο Κόνστας, ενωμένουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Πιέζεται και ασφυκτικά από δύο παίκτες, Κολφινόπουλος, ο Ρούσος με συγχωρείτε. Θα μαζέψει την μπάλα, βάζει τα χέρια του και ο Κόνστας. Επάνω τους και έχουμε τζάμπολ, το βελάκι δείχνει Chicago Bulls City, όχι, Crashers τελικά. Μπαλά είναι για τους γηπεδούχους. Τώρα μετά αντιλήφθηκαν οι παίκτες των Crashers και έρχονται και αυτοί στην επίθεση. Ζουγανέλης. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην περίοδο. Δημητρόπουλος, Πυρομπαλτατζίδης και εκτέλεσε από αρκετά μακριά στο τσάκ, προλαβαίνει το ρολόι και σκοράρει. 48-41, ένα τρίποντο που χρειάζονταν οι Crashers. Θέλει να απαντήσει τώρα, δεν καταφέρει όμως ο Κολφινόπουλος. Μισό λεπτό ακόμα. Ζουγανέλης. Πήρε ο Κατσαρός, αρχιτεχνική ποινή. Με τον βηματισμό του εκεί θέλησε εσκεμμένα να παρενοχλεί στην ώρα της εκτέλεσης τον αντίπαλο του ο Ρούσος. Μπαλτατζίδης αναλάβει την βολή από ό,τι βλέπω. Τώρα για την βολή του, θα την βάλει με το 49-41. Στο σύν 8 η Crashers 20 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Τριανταφυλίδης. Πύρος Πυρόπουλος. Φτάσε κοντά, θα το χάσει όμως από εκεί, ο ίδιος θα μαζέψει 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπροστά από δύο ευσωμένα χέρια, αυτό θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Κόλλησε στο Στεφάνη. Η κατοχή είναι για τους Crashers. 2,4 στο ρολόι, να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι γηπεδούχοι. Φαίνεται
μπάλα να κυλήσει ο Βαλτατζίδης, θα την πάρει, θα ρίξει και το μακρινό σουτ. Φινάλι λοιπόν και στην τρίτη περίοδο, 49-41 το σκορ. Όλα έτοιμα για να μπούμε και στην τέταρτη περίοδο, η οποία μόλις ξεκινάει με τον Τριανταφυλλίδη να παίρνει. 49-41 λοιπόν το σκορ. Με τον Σπυρόπουλο νωρίτερα να μειώνει την διαφορά στους 4 πόντους. 45-41 έχει δείξει ο φωτεινός πίνακα στα τελειώματα της τρίτης περίοδου. Αλλά ο Μπαλτατζίδης έδωσε ανάσα στους Κράσιρς. Το τσαβομάκρι είναι στο συν 8. Κόνστας με το ένα χέρι κύλησε η μπάλα, κατέληξε εκτός τελικά. Σπυρόπουλος τώρα θέλει να φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Ταϊγκάζι, δεν μετράει το καλάθι, καθώς έχει προηγηθεί το φάουλ πριν πάρει τα βήματα ο Σπυρόπουλος. Στην επαναφορά τώρα η Μπούλση, κατάλαβε μπρόσεις του αντιπάλου το Κατσαρός, έφτασε μέχρι την άλλη πλευρά. Σε δυναμικά σπάσει ο Γιαννούλης, έκανε το φάουλ. Είναι στο έδαφος ο παίκτης των κόκκινων, ας ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει. Τώρα θα σηκωθεί. Και περνάει και εκτός. Κατσάρος στην γραμμή. Ρούσος θέλει να πλησιάσει, κρούστηκε και με τον συμπαίκτη του, με τον Μουσακίτη, και έτσι πάτησε και η γραμμή. Κόνστας. Τρίποντο εύστοχο από τον Κόνστα. 53-41. Στο συν 12 οι Κράσερς. Σπυρόπουλος θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. 53-44. Άμεση απάντηση και με το ίδιο νόμισμα. Ζουγανέλης. Αλλά στον Κόνστα προσποιήθηκε εκείνος, θέλει να περάσει από τον Ρούσο. Με δυσκολία θα κρατήσει, θα σηκωθεί και θα το βάλει κιόλας στο καλάθι. Για το 55-44. Σπυρόπουλος, πέρασε η πάσα, σηκώθηκε ο Γκολφινόπουλος, υπάρχει φαουλ χαμηλά. Το έχει κάνει ο Μπαλτατζίδης, από ό,τι μπόρεσα να δω. Θα είναι επαναφέρει ο Ρούσος. Έχουμε και αλλαγή, ο Κούτσο Δημητρόπουλος πέρασε εκτός για να μπει στην θέση του Αραπαντώνης. Σπυρόπουλος πήρε το σκριν. Ο ίδιος κρατάει. Ψάχνει χώρο. Τριανταφυλλίδη στα 4. Πατάει γερά, σηκώνεται. Δεν μπήκε η μπάλα στο καλάθι. Κόνστας μπήκε δυναμικά στη φάση, έκανε φάουλ όμως. Δίνει τα χέρια και με τον Γκολφινόπουλο. Το φάουλ έχει γίνει στον Γκολφινόπουλο. Έχει γίνει, ναι, και αυτός απέχει στην γραμμή. Αυτό είναι και το τέταρτο φάουλ για τον Κόνστα. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός έτσι στις επόμενες φάσεις.
Ανοίγει την πρώτη βολή. Θέλει την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή 0-2, αλλά η μπάλα και πάλι στα χέρια του Γκολφινόπουλου. Στοχή όμως και στην συνέχεια. Κόνστας. Βαλτατζίδης, ζήτησε, πήρε, εκτέλεσε και το βάλε. 98-44. Το ήθελε αυτό το σουτ και απέδειξε γιατί ήθελε να το πάρει. Στο σύν 14 πλέον. Οι Κράσερς. Καλιάμενα από τον Μπαλτατζίδη. Γυρίζει, βλέπει τον Ζουγανέλη, ο οποίος είναι ανενόχλητος. Θα φτάσει και μέχρι το καλάθι. Βλέπει 60-44. Έχει χτυπήσει ο Τριανταφυλλίδης. Μέχρι και υπήρξε για διακοπή τώρα. Κουτσένει ο παίχτης των Chicago Bullshit. Μακάρι να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Το νερό όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Σπυρόπουλος σηκώθηκε για δύο. Στόχισε. Μπάλα είναι και πάλι για το Chicago Bullshit. Μια παρατήρηση τώρα στον Σπυρόπουλο. Μπρανάς. Κάνει airball. Μπάλα περνάει εκτός. Και η κατοχή επιστρέφει στα χέρια των Crashers. 6-43 ακόμα για το φινάλε. 60-44 το σκορ. Μια απόσταση 16 πόντων. Καλούνται να διαχειριστούν πλέον οι γηπεδούχοι. Ρανέλης. Κρυμπαλτατζίδης. Ρίγει για την πάσα για τον Κώστα χωρίς να κοιτάει εκείνος. Θα ήταν ένα τρομερό καλάθι αυτό. Θα έρθει ωστόσο. Θα έρθουν οι δύο πόντες στην συνέχεια από τον Καθαρό. Για το 62-44. Σπυρόπουλος. Για τρεις. Εύστοχος. 62-47. Ζουγανέλης. Μυροπαλτατζίδης. Πάσα ότι θα καταλήξει αντίπαλο. Σπυρόπουλος. Ανάμεσα εκεί στην πολυκοσμία. Στέκεται στον αέρα, το βάζει κιόλας. 62-49. Σπυρόπουλος πραγματικά συγκινητικός. Παλεύει με όλες τις δυνάμεις για το Chicago Bullshit. Το φάουλ έχει γίνει τον Κόνστα, ο οποίος συμπληρώνει τα 5 δικά του φάουλ. Πέρασε εκτός. Και θα δει από τον πάγκο τα επόμενα 5 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα που απομένουν για το φινάλε. Σπυρόπουλος τώρα στην βολή του, θα την χάσει. Μάζεψε Μαραπαντώνης και η μπάλα καταλήγει στον Ζουγανέλη. Καρτζίδης. Ποιος έχει ακουμπήσει τελευταίος? Ο Δούβρης. Κατοχή έτσι είναι για τους κόκκινους. Σπυρόπουλος. Σπυρόπουλος κρατάει. Παίρνει τον Βρανά. Στο πιο δεξιά. Κολσινόπουλος θα το βάλει στα 2.51. Τσουλανέλης. Αραπαντώνης. Σηκώνεται από κοντά, το βάζει ο Δούβρης. Στα 4.51. Για
για τον Βρανά, τον δυσκόλεψε κάπως. Παίζει και πάλι με τον Γκολφινόπουλο. Κοντά ο Βρανάς, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Ο ίδιος μάζεψε και πάλι. Ψάχνει λύσεις έξω. Τρίποντο του Ρούσου. Στο έδαφος πέφτει στον Κράσερς. Συνεχίζεται κανονικά η δράση. Βρανέλης. Ηρεμεί τώρα την κατάσταση ο Μπαλτατζίδης. Βρανέλης στα αριστερά. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, Μπαλτατζίδης για 3. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα, ζητάει και φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Ρούσος τώρα στην άλλη πλευρά, ωραία προσπίση, πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Έφαγε την προσπίση ο Μπαλτατζίδης. Βρήκε τον κατάλληλο χώρο ο Ρούσος για το 64-53. Κοντά, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Ο Αραπαντώνης. Σπυρόπουλος σε μια γρήγορη επίθεση, δεν το βάλε. Μάζεψαν οι Κράσερς. 3-35 ακόμα. Μανταζίδης κρατάει. Θα περάσει από τα δεξιά, φτάσε μέχρι το lay up. Θα το χάσει, ακολούθησε όμως τη φάση. Ο Κατσαρός για να διορθώσει τα πράγματα. 66-53 πλέον. Στην άλλη πλευρά τώρα ο Σπυρόπουλος θα φτάσει μέχρι το τέλος, 66-55. Τελευταίο τρίλεπτο και επίσημα. Μπαλτατζίδης. Κάνει σταυρωτές μπροστά από τον Ρούσο, θα τον περάσει. Δεν θα το βάλει ούτε τώρα. Φτάνει κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει ο Μπαλτατζίδης, αλλά και πάλι ο Κατσαρός θα φύγει την μπάλα στο καλάθι. 55. Σπυρόπουλος πιέστηκε. Υπάρχει φάουλ. Το έχει κάνει. Το έχει κάνει ο Ζουγανέλης, αν δεν κάνω λάθος. Σπυρόπουλος όπως και να έχει είναι στη γραμμή των βολών και αυτό συμπληρώθηκε τα ομαδικά των Κράσερς. Δεν μπαίνει η πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 68-56. Μαλτατζίδης. Βρήκε κάποια πάσα διαθέσιμη, πήρε τόσο το ίδιος. Σπυρόπουλος έχει φύγει μπροστά και ο Ρούσος. Υπάρχει φαουλ στον Αραπαντώνη. Δίνει δωράκι. Δύο βόλες τώρα στον Σπυρόπουλο. Ο Κούτσο Δημητρόπουλος επέστρεψε και πάλι για τους γηπεδούχους. Πρώτη. 68-57. Μέσα και η δεύτερη. Στρογγυλά στις 10 από τις διαφορά τώρα. 68-58. 2-15 για το τέλος. Ζουγανέλης. Πάει στα δεξιά. Κάνει την κίνηση όπως ο Δημητρόπουλος, δεν είναι καλή η πάσα. Την έδωσε πολύ χαμηλά ο Ζουγανέλης. Μια μακρινή πάσα βρήκε τον Βρανά ο Σπυρόπουλος. Ο Σκορφινόπουλος τώρα δεν θα το βάλει. Μάχες εκεί για το rebound. Υπάρχει φάουλ στον Ζουγανέλη. Και έχουμε εκ νέου βολές τώρα για τους κόκκινους. Έχουμε και time out για τους Chicago Bullshit. Στην πρώτη βολή ο Ρούσος. Θα χάσει
και στους Crashers. Ζουβανέλης. Σκαστή πάσα για τον Κούστα Δημητρόπουλο. Καν φάουλ. Το έχει κάνει ο Ρούσος. Αν δεν είδα καλά. Όχι, ο Γκολφινόπουλος, το έχει κάνει ο Λευτέρης Γκολφινόπουλος και είναι και το τρίτο δικό του. Δεύτερο ομαδικό για τους Chicago Bulls. Ο Δημητρόπουλος είναι στον Μπαλτατζίδη. Κόνεται από κοντά ο Δούβρης. Θα σταθεί τυχερός εδώ. Μετά από μια μικρή περιπέτεια θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα. Για το 70-59. Σιρόπουλος. Φάουλ με το πόδι, όπως λέει ο ρέφερι, το έχει κάνει ο Κούτσο Δημητρόπουλος. Σπυρόπουλος τώρα στις βολές. Έστωχο στην πρώτη, 70-60. Βάζει και την δεύτερη, 2 στις 2. Με το 70-61, Καράμπελας επιστρέφει μετά από ώρα στο μάτς. Στην θέση του Δούβρη. Μαντατζίδης. Χέρι με χέρι, αυσού Κατάρος. Μπαλτατζίδη ξανά. Σταματάει, αφήνει στον Ζουγανέλη. Μένει μόνος του. Τελεί για τρεις, βρίσκει σίδερο. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Σπυρόπουλος. Θα το πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει όμως. Η μπάλα περνάει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παραμένει το 70-61. 47 δευτερόλεπτα νομίζω. Πολύ δύσκολα μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση. Καραβελές αφήνει στον Ζουγανέλη ξανά. Μαλτατζίδης. Γυρίζει. Μαλά έξω. Ο Κούτσο Δημητρόπουλος. Καράβελα, Ζουγανέλης βρήκε χώρο. Πλησίασε, σκόραρε. 72-61 και κάπου εδώ νομίζω. Έχουμε game over. 4 λεπτά για δικαστικού χαρακτήρα πλέον. Ο Φινόπουλος μπορεί να περάσει πάνω από το ταμπλό. Οδεύουμε λοιπόν στο φινάλε. Νίκη για τους Crashers. Η τρίτη στην Summer Development League. 3-1 πλέον το ρεκόρ τους. Από την άλλη Chicago Bulls θα πέσουν στο 1-3. Αυτά εδώ από το κλειστό του Σπάρτακου. 92-61 το τελικό σκορ.